Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
Σήκω μαριόλα από τη γη και από το μαύρο χώμα, με τι ποδάρια να σηκωθώ και χέρια να κουμπίσω. Κάνε τα νύχια σου τσαπιά, τις απαλάμες φτιάρια. Ρίξε το χώμα από μεριά, την πλάκα από την άλλη. Το μνήμα με χορτάριασε και έλα να βοτανήσεις, να χύσεις μαύρα δάκρυα κι ίσως να μ' αναστήσεις. Ξεκινήσαμε με τη Μαριόλα σήμερα εδώ στα Ξωτικά της Παράδοσης, η Μαρία Κουτσιμπύρη στο μικρόφωνο και την παραγωγή της εκπομπής, ο Διονύση Λιμπέρης στη ρύθμιση του ήχου, από το στούντιο B της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, για τη Φωνή της Ελλάδας, για τους Έλληνες ομογενείς όλο τον κόσμο και για την Αέρα Λάρισας 98,3 στα FM. Σήμερα σε μια ιδιαίτερη συναυλία θα παρουσιάσουμε ένα μέρος από το Λαμέντα. Το Λαμέντα, ένα μουσικό έργο που απορρέει από το μυρολόι της Ηπείρου, εμπνέεται από τις μουσικές τελετουργίες που συνοθεύουν το πένθος, το θρήνο της απώλειας των αγαπημένων προσώπων εξαιτίας του θανάτου, αλλά και λόγω ξεχωρισμού, μετανάστευσης ή γάμου. Υπάρχει στενή συγγένεια των τριών περιστάσεων αυτών, θάνατος, γάμος, αποδημία, που περιέχουν και οι τρεις το στοιχείο του χωρισμού και της διάλυσης του οικογενειακού κιτάρου. Οι συγγένειες αυτές, σύμφωνα με τους ερευνητές, έχουν ως αποτέλεσμα την ύπαρξη θεμάτων και μοτίβων κοινών ανάμεσα στα μυρολόγια και τα τραγούδια του γάμου και ανάμεσα στα μυρολόγια και τα τραγούδια της ξενιτιάς. Η σημερινή εκπομπή συμπίπτει δυστυχώς με το πανελλαδικό θρήνο των ψυχών που χαθήκανε στα Τέμπη. Θα θέλαμε αυτή η εκπομπή να αποτελέσει παρηγορητικό άκουσμα και θεραπεία ψυχική των ανθρώπων που χάσανε τους δικούς τους ανθρώπους, αλλά και όλης της Ελλάδας που πενθεί μαζί τους. Και θέλω να καλωσορίσω αμέσως εδώ στο στούντιο B της Ελληνικής Ραδιοφωνίας την Ξανθούλα Ντακοβάνου, που μας τραγούδησε τη Μαριόλα, τον Νίκο Φιλιππίδη που τη συνόδευσε με κλαρίνο και τζαμάρα, τον Κώστα Φιλιππίδη στο λαούτο, τον Αλέξανδρο Ριζόπουλο στα κρουστά, τον Στέφανο Φίλο στο βιολί και τη Λευκοθέα Φιλιππίδη που θα την ακούσουμε στη συνέχεια. Σας καλωσορίζω όλους. Καλώς σας βρήκαμε. Ξανθούλα Ντακοβάνου, αυτή η συναυλία που θα μας παρουσιάσετε εδώ έρχεται μέσα από ένα δίσκο σου, το δίσκο Λαμέντα που τον έχουμε παρουσιάσει εδώ στα Ξωτικά της Παράδοσης πριν κυκλοφορήσει. Θέλεις να μας πεις λίγο το μεγάλο ταξίδι του Λαμέντα από τη στιγμή που εκδόθηκε και που έφτασε? Λοιπόν, το Λαμέντα είναι ένας δίσκος ο οποίος εμπνέεται, όπως είπες Μαρία, πολύ ωραία από το μυρολόι και από τα τραγούδια της ξενιτιάς, από τα τραγούδια του ξεχωρισμού της Ηπείρου, και πάει μέχρι πιο σύγχρονα ακούσματα της World Jazz. Εδώ σήμερα θα παίξουμε το παραδοσιακό κομμάτι του Λαμέντα. Ξεκίνησε το Λαμέντα από το Κεράσοβο της Κόνιτσας, που είναι η κοινή καταγωγή μας εδώ με τον κύριο Νίκο το Φιλιππίδη, τον Κώστα το Φιλιππίδη και τη Λευκοθέα Φιλιππίδη. Καταγόμαστε από το ίδιο χωριό. Από εκεί λοιπόν ξεκίνησε αυτό το ταξίδι, όταν ήρθα και μας επισκέφτηκε ο χορογράφος ο Κουν Αγκουστάινεν, ο Βέλγος χορογράφος. Συγκινήθηκε πολύ έτσι από τα ακούσματα και ζήτησε να κάνουμε ένα έργο, ένα μουσικό έργο, το οποίο να επενδύει το έργο σύγχρονου χορού Λαμέντα, το οποίο και παίχτηκε στη συνέχεια στο Φεστιβάλ Αθηνών, στο Φεστιβάλ Σαβινιών, στο Παρίσι, στη Λαβιλέτ, στις Βρυξέλλες, στην Ολλανδία, τέλος πάντων σε πάρα πολλά μέρη του κόσμου. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε την ηχογράφηση του Λαμέντα με την παρέα που είμαστε εδώ και με ακόμα και άλλους μουσικούς οι οποίοι έρχονται από το χώρο της jazz ελληνικής σκηνής, όπως ο Κλέον Αντωνίου, ο Αντώνης ο Μαράτος έχει παίξει το δίσκο, ο Παναγιώτης Κατσικιάτης ο Τσίκο και ο Δημήτρης ο Μπρέντα στο κλαρίνο και στο καβάλ και η Ουρανία Λαμπροπούλου στο σαντούρι μας παίζει στο δίσκο. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε να κάνουμε αυτή την ηχογράφηση, η οποία κατέληξε σε αυτόν το δίσκο, όπου είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτόν, γιατί πραγματικά έχει πάει πάρα πολύ καλά. Έχει λάβει εξαιρετικές κριτικές από διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως η εφημερίδα Le Monde στη Γαλλία. Έχει διακριθεί σε World Music Charts για το έτος 2022. Και πραγματικά είναι πολύ συγκινητικό έτσι να βλέπει κανείς κάτι το οποίο είναι πραγματικά άκουσμα ψυχής, γιατί πλέον αυτά τα ακούσματα ψυχής δυστυχώς χάνονται. Έχουμε συνηθίσει να ακούμε beat και διάφορα άλλα έτσι ξενόφερτα, χωρίς να έχω τίποτα με τα ξενόφερτα, τα αγαπάω. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι λοιπόν που μπορούμε να παίξουμε αυτά τα πράγματα στο ελληνικό ραδιόφωνο. Να πάρει τη σκυτάλη ο Νίκος ο Φιλιππίδης στο κλαρίνο. Γεια σου Νίκο. Γεια σου Μαρία μου. Νίκο μας.
αποτελείς πολύ σπουδαίο κομμάτι της ελληνικής μας παράδοσης και εσύ και ο αδερφός σου και όλη η οικογένειά σου έχετε αφήσει το στίγμα σας. Ναι, έχουμε ένα βάρος η αλήθεια στους ώμους μας και αυτό θα πρέπει όπως το βρήκαμε να το μεταφέρουμε και να το αναπτύξουμε και να το παραδώσουμε στους άλλους. Είναι μεν ευλογία αλλά είναι και λίγο κατάρα, γιατί εντάξει, ό,τι παίρνεις είσαι υποχρεωμένος και μια περιουσία να έχεις πάλι πρέπει να την ξεσκονίζεις, να την διατηρείς. Ό,τι είναι, είναι και καλό και κακό μαζί. Εσείς το κάνετε αυτό γιατί έχετε δίπλα σας νέα παιδιά. Και εσείς το κάνετε γιατί όταν φιλοξενείτε μια τέτοια ορχήστρα, ας πούμε, όλοι σε αυτό το πράγμα βάζουμε το λιθαράκι μας για να βγει προς τα έξω. Και είναι σημαντικό ότι στο εξωτερικό γνώρισε τέτοια επιτυχία αυτή η ηχογράφηση, περισσότερο από την Ελλάδα θα μπορούσα να πω. Τα μυρολόγια στην Ήπειρο όμως ακόμα κρατάνε, έτσι δεν είναι οι τελετουργίες του μερολογίου. Εμείς στην Ήπειρο αρχίζουμε όλα τα κλέντια, από το γάμο μέχρι ό,τι μπορεί να φανταστείς, άσε που σε μερικές περιοχές πάνε και στους τάφους και παίζουν μυρολόγια την τρίτη μέρα του Πάσχα. Εγώ έχω παίξει ένα σωρό κηδείες και πρώτα πήγα και έπαιξα στην κηδεία του Καστοριάδη στο Παρίσι με εντολή του Καστοριάδη να παίξω να μυρολόγι την κηδεία του. Στο Παρίσι, ναι. Δεν είναι ακριβώς μυρολόγιο ότι κλαίμε ακριβώς. Είναι μια κάθαρση το μυρολόγιο, μια προσευχή, είναι μια προσπάθεια να συναντηθούμε, να γίνουμε ομάδα, να γίνουμε κοινωνία για να μπορέσουμε να ακολουθήσει το κλαίνι μετά οτιδήποτε, ή ο γάμος ή το γεγονός αυτό. Θέλω να σε ακούσουμε στο κλαρίνο για τη συνέχεια. Μυρολόγιο στο κλαρίνο από δική σου σύνθεση σε αυτό εδώ το δίσκο.
Άγιε μου να φιληθούμε. Έλα Άγιε μου να φιληθούμε. Αχ, γιατί έχουμε ζωή και θάνατο. Ποιος ξέρει αν ξανά ανταμωθούμε. Ποιος ξέρει αν ξανά ανταμωθούμε. Έλα, έλα, απού σου λέω. Είμαι τυρά, αρνάς και τρέω. Μένουμε γε μου πως ζούμε. Φτιαμένουμε γε μου πως ζούμε. Βοηθά Χριστέ και Παναγιά, βοηθά πάλι να βρεθώ. Να ξανανταμωθούμε.
υπογονήσια του ξεχωρισμού, έτσι όπως αναφέρεται στο δίσκο «Λαμέντα». Τα δύο τραγούδια που ακούσαμε είναι τα γνωστά «Ξεχωρίσματα» και «Η Τριγώνα» από την ενορχήστρωση του Νίκου του Φιλπίδη και της Ξανθούλας της Ντακοβάνου στο δίσκο «Λαμέντα». Ακούσαμε τον Κώστα Φιλπίδη στη φωνή και στο λαούτο, τη Λευκοθέα Φιλπίδη στη φωνή, τη Ξανθούλα Ντακοβάνου που τη συνόδευσε στη φωνή, τον Στέφανο Φίλο στο βιολί και τον Αλέξανδρο Ριζόπουλο στον τέφι. Να δώσω το λόγο στον αγαπητό Κώστα Φιλπίδη να μας πει και αυτός μέσα από τη μεγάλη του μουσική πορεία πολλά χρόνια πλέον και την καταγωγή του εκεί από το Κεράσοβο της Κόνιτσας, από σπουδαία μουσική οικογένεια. Μεγάλωσε δίπλα στον πατέρα του, το Φίλιππα, και αγάπησε την παραδοσιακή μουσική μέσα από αυτόν και αποτέλεσε βέβαια το σημείο αναφοράς ώστε να πραγματοποιήσει όλη αυτή τη μεγάλη πορεία όλα αυτά τα χρόνια σε φεστιβάλ, σε γάμους, σε πανηγύρια, σε ραδιοφωνικές εκπομπές, πολλές εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία. Κώστα, θέλεις να μας δώσεις μια εικόνα σε σχέση με το πώς θυμάσαι εσύ από τα παιδικά σου χρόνια το μυρολόι στην πατρίδα σου την Κόνιτσα? Θυμάσαι καθόλου τις μυρολογίστρες? Βεβαίως θυμάμαι, έτσι και αλλιώς μετά τα 13 φύγαμε από το χωριό, δηλαδή μέχρι τα 13 ήμουν στο χωριό και έχω μνήμες και είχα ξεκινήσει ήδη να παίζω. Μικρός βέβαια, μαθητευόμενος, αλλά είχα αρχίσει ήδη 2 χρόνια να παίζω. 11 χρονών, έπιασε το λαούτο. 10-11, ναι. Όχι, τότε μαντολίνο, γιατί ήμουν μικρός που να πιάσει λαούτο. Το μαντολίνο. Μαντολίνο που είναι το ίδιο με το λαούτο, βέβαια, 2 κούρδισμα έχει. Και έπιανα έτσι ακόρδα και μαθήτευα. Δίπλα στον παπά. Δίπλα στον πατέρα μου. Ναι. Και πηγαίνατε μαζί και σε γάμους, σε πανηγύρια. Εκεί, στο χωριό. Στο χωριό. Εντάξει. Που ήταν και γνωστός ο κόσμος, έτσι ξεκίνησε η πορεία. Μετά συνεχίστηκε στην Αθήνα και σε άλλα επίπεδα, και στην Στράτο και με δισκογραφία και με ταξίδια και τα λοιπά. Και με άλλες περιοχές. Παίξαμε μουσική από όλη την Ελλάδα, εκτός από Πόντο και από Κρήτη που υποτίθεται είναι ιδιαίτερα, όλη την άλλη την Ελλάδα. Και είναι και άλλο το λαούτο. Ναι. Για το μυρολόι στην Ήπειρο, το μυρολόι είναι αυτό που είπε και ο Νίκος, ότι είναι το ξεκίνημα του κάθε γλεντιού. Και είναι το ξεκίνημα, όχι επειδή είναι λυπημένο, αλλά επειδή είναι επίκληση, μελωδία επίκλησης. Και στους αυτούς που λείπουν στη ξενιθιά, αφιερώνω με αυτό το άκουσμα, και σε αυτούς που λείπουν από τη ζωή. Είναι ένα αφιέρωμα τέτοιο, όπως είχε κάνει και στο ξεκίνημα του Περικλή, στον Επιτάφιο, από εκεί ξεκινάει. Ας αποδώσουμε τιμή στους προγόνους μας. Έτσι ξεκινάει ο Επιτάφιος. Και εκείνα τα χρόνια, δεκαετία τώρα του 60 που ξεκίνησε εσύ, ναι, φεύγαν και πολλοί στην ξενιθιά. Βέβαια. Βέβαια. Ήταν γεγονός δηλαδή. Όχι μόνο ήταν γεγονός. Και ήταν, ας πούμε, η ξενιτιά ήταν αυτό που λέει και το τραγούδι. Αυτό που λέει ο στίχος. Ότι τα 4 τα ζήγησαν, χειρότερα είναι. Βαρύτερα είναι τα ξένα. Τα ξένα. Ήταν ζωντανός χωρισμός. Δηλαδή ήταν θάνατος στην ουσία, αλλά σου λέει ζωντανός χωρισμός ήταν σαν θάνατος. Κάτι ανάλογο με το θάνατο. Δεν ήξερες. Αν πήγαινε και μακριά Αμερική ο άλλος, δεν ήξερες να το ξαναδείς. Έφευγε και έλεγες. Και αν, δεν θα τον ξανακούσεις. Ότι κάποια στιγμή μπορεί να έρθει. Κάποια αν έρθει. Εκείνη την εποχή δεν είχαμε ακόμα και τα τηλέφωνα. Σε 6 ώρες, 7 ώρες στην Αμερική. Καράβι με ένα μήνα και τα λοιπά. Και με τι λεφτά και με τι. Υποτίθεται πήγαινες εκεί να φτιάξεις τη ζωή σου. Και όχι να κάνεις λεφτά για να κάνεις περίπατο στο υδρόγειο. Αυτά. Λευκοθέα, εσύ με όλη βέβαια την οικογένεια. Στην παράδοση, μπαμπά και μαμά, έτσι, η Φευρωνία Ερεβίνθη, η μητέρα σου, και εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία έχει αφήσει άπειρες ηχογραφήσεις και εκπομπές. Έχει αφήσει το στίγμα της, ναι, ναι. Μεγάλωσες μέσα σε αυτό. Μέσα στη μουσική, βέβαια, μέσα στην ηπειρώτικη μουσική συγκεκριμένα, από την κοιλιά της μαμάς, κανονικότατα. Οι μελωδίες, ο πόνος, η χαρά. Όλες αυτές οι αναμνήσεις έχουν καταγραφεί βαθιά, η αλήθεια είναι. Και βλέποντας και τον παππού και το θείο, όχι μόνο δηλαδή τον πατέρα μου, και ακούγοντας βέβαια, μόνο να νιώσω έτσι αυτή την αρχαίγονη πραγματικά, όπως έλεγε και ο θείος. Δηλαδή νιώθεις ότι αυτή η μουσική έχει ξεκινήσει χιλιάδες χρόνια πριν, εκατοντάδες. Οπότε αντιπροσωπεύει κάτι αρχαίγωνο, πρωτόγωνο, οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να μην σε αγγίξει.
όπως και άγγιξε και τους ξένους, τον Κουν και όλο το team από το εξωτερικό. Και είναι απίστευτο αυτό που συνέβη, που σημαίνει ότι ο πόνος της ξενιτιάς, η αγάπη, η χαρά είναι κοινό σημείο όλων. Οπότε κάποιες μελωδίες ή κάποιος στίχος που μπορεί να το αντιπροσωπεύει όσο καλύτερα γίνεται, είναι μαγικό. Βλέπω ότι έχεις κάνει σημαντικές σπουδές και στη Βυζαντινή μουσική. Ναι, ναι, και... με τον κύριο Αγγελίδη. Πολύ ωραία. Και μάλιστα βλέπω ότι έχεις ξεκινήσει να κάνεις και δικές δουλειές και να κάνεις και καταγραφή της μουσικής περιοχής του Κεράσοβο. Ξεκινάμε λοιπόν φέτος, ναι, μελέτες, εθνογραφία, να γράψουμε αυτούς τους ανθρώπους που είναι δεξιά και αριστερά μου εδώ αυτή τη στιγμή. Γιατί και ο πατέρας μου και ο θείος μου, καλά, είμαστε ουσιαστικά 7η γενιά μουσικών, όπως συζητάγαμε τις προάλλες με τον πατέρα μου. Οπότε πόσα πράγματα έχουν να πούν αυτοί οι άνθρωποι και τι έχουν ζήσει εκεί, δυσκολίες πολλές βέβαια, μαζί με τα ευχάριστα, αλλά η ζωή στο χωριό είναι, και τότε ειδικά, ήταν υπερβολικά δύσκολη. Οπότε το τι έχουν να μας μεταδώσουν αυτοί οι άνθρωποι είναι τρομερό. Και η καταγραφή και το να γίνει ένα βιβλίο ίσως και ένας δίσκος με αυτές τις πληροφορίες είναι πολύ σημαντικό. Θα θέλαμε να κάνουμε μια εκπομπή για το Κεράσβο, να ξέρεις, είναι μέσα στα σχέδιά μας. Με χαρά. Να έρθετε όλες οι κοπέλες εκεί και η Ξανθούλα και η Ενδρομάχη Μπούνα που έχει έρθει ήδη και να αφήσετε το στίγμα σας για αυτή τη μουσική που είναι σπουδαία. Είναι ιδιαίτερη η εικόνιτσα, ιδιαίτερη η μελωδία της, διαφέρει από όλη την υπόλοιπη Ήπειρο. Διαφέρει πολύ. Οπότε αξίζει να αναφερθεί κάτι και να την αναδείξουμε. Και εύχομαι καλή επιτυχία σε όλα τα ωραία που κάνετε εκεί με το Φεστιβάλ Κεράσοβο το καλοκαίρι. Ελπίζω να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια. Η Ξανθούλα μας το έχει ανεβάσει πολύ το φεστιβάλ, οπότε πάντοτε χαιρόμαστε. Και πέρσι μας επισκέφθηκε κιόλας και ο Κίνγκ που μένει κιόλας. Που έχει γράψει για το Μυρολόι στην Ήπειρο. Ακριβώς. Θα κάνουν και μια παράσταση με τον Κοτσίνη το Πάσχα για όσους ενδιαφέρονται στο Μέγαρο Μουσικής. Α, καταπληκτικά. Να παραβρεθούν. Και εκτιμάει πολύ τη μουσική της Κόνιτσας και τώρα μένει νομίζω στην Κόνιτσα πλέον μονίμως κιόλας. Οπότε φοβερό το πώς επηρεάζει τους ξένους, ας το πούμε, η μουσική. Για τη συνέχεια, τι θα ακούσουμε, Ξανθούλα μου? Βγήκα ψηλά και πλάγιασα. Με τον Κώστα του Φιλιππίδη στη φωνή και στο λαούτο, τον Νίκο του Φιλιππίδη εδώ στο κλαρίνο, τον Αλέξανδρο Ριζόπουλο στα κρουστά και τον Στέφανο το Φίλο στο βιολί από το στούντιο B της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με ηχολήπτη το Διονύση Λιμπέρη. Thank you.
Να δώσω το λόγο και στον Στέφανο το Φίλο, τον οποίο τον έχουμε γνωρίσει σε αυτή εδώ την εκπομπή ξανά. Μας έχει ξανάρθει στα εξωτικά της παράδοσης. Εσύ είσαι κατά βάση παραδοσιακός καλλιτέχνης, δεξιοτέχνης του βιολιού, αλλά εδώ κάτι γίνεται. Η ανάγκη για να αναζητήσω την σύγχρονη μουσική, που ούτως ώρας την ακούω μέσα στα χρόνια, παρόλο που προέρχομαι καθαρά από την παραδοσιακή μουσική. Αυτά ήταν τα βιώματά μου όλα και μέσω της μάνας μου, Σίμωνας Καράς, με τον Βασίλη Νόνη γράφανε και εδώ η κυρία Φευρονία Ρεβίνηθη, τους είχε καλέσει να γράψουν και εδώ παλιότερα και μου μίλαγε για αυτά η μάνα μου. Αλλά μετά με μουσικούς στο Μουσικό Σχολείο Παλίνης. Και τώρα βρίσκεις τον Νίκο το Φιλιππίδη και τον Κώστα το Φιλιππίδη. Βρίσκω τον κύριο Φιλιππίδη, αλλά είναι σαν να βουτάω μέσα στο λούρο, στην πηγή και να κολυμπάω στο καθαρό νερό το πρώτο. Το πρώτο νερό, το υπηρώτικο δηλαδή. Κόμπλαραν από την αλήθεια λίγο, ενώ έπαιζα επιρροτικά χρόνια, ξέρεις. Αλλά τώρα λέω εντάξει, εδώ έχουμε ένα μάθημα. Και είναι τόσο γενναιόδωρος και τον ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Γιατί τόσο καθαρή συμβουλή. Οπότε όλη αυτή μου η συνύπαρξη με αυτή την ομάδα, την παρέα, με αυτούς τους ανθρώπους που ξέρουν τόσο καλά αυτό που κάνουν, είναι και τα άλλα παιδιά. Χαίρομαι που η Ξανθούλα αυτούς επέλεξε. Ήταν ένας και ένας η επιλογή όλων. Είναι άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν καλά σε βάθος και την παράδοση και τη σύγχρονη απόδοση, τη συνάντηση, ας πούμε, της world fusion, rock, jazz, ηλεκτρονικά μαζί με. Και έχουν την ανάγκη και αυτοί να εκφραστούν με αυτή την ισορροπία. Αλέξανδρε Ριζόπουλες, ακούσαμε στον Τέφι, αλλά τώρα θα μας εισαγάγει σε ένα καινούριο όργανο, μια άλλη οντότητα σε αυτή εδώ την παρέα. Το Hardy Gardy. Χαίρομαι. Καλησπέρα και από μένα. Τώρα αυτό το όργανο πρέπει να το βλέπαμε κάπως. Αλλά αν πρέπει κανείς να το φανταστεί χωρίς να το βλέπει, είναι σαν να έχεις ένα λαούτο που το έχεις διπλώσει και έχεις βάλει το μανίκι ακριβώς από πάνω από το καπάκι και του έχεις προσθέσει μια ρόδα η οποία κάνει το ρόλο του δοξαριού στο βιολί δηλαδή. Οπότε είναι αυτή η ρόδα η οποία είναι σταθερή και το χέρι το καλό που λέμε, δηλαδή αυτό που παίζει την πένα ή αυτό που κρατάει το δοξάρι, είναι αυτό που περιστρέφει τη ρόδα δηλαδή. Και έτσι περνάει πάνω από 3 σετ διαφορετικών χορδών, εκ των οποίων κάποια είναι για μπάσες συχνότητες, δηλαδή κρατάει το ίσο όπως αυτό.
Μετά έχεις τη δυνατότητα να έχεις ένα άλλο σετ χορδών που λέγονται τρομπέτες και μπορούν και δίνουν και ρυθμό. Και ύστερα έχεις και ένα άλλο σετ το οποίο συνδέεται με πληκτρολόγιο και μπορείς δηλαδή και παίζεις μελωδία. Οπότε ανάλογα πως επιλέγεις εσύ να παίξεις μελωδία και τονικότητα έχεις πολλών ειδών ρετζίστρα σαν να λέμε. Και εσύ αυτό το όργανο το συνάντησες στα Πυρηναία. Σε ένα ταξίδι στην Ισπανία βρέθηκα στο σπίτι του οργανοποιού και ήταν μαγική εκείνη τη στιγμή, γιατί φανταστείτε ένα σπίτι γεμάτο όργανα και βρεσιτεχνίες, και το παρήγγειλα και πήγα 2 χρόνια μετά και το πήρα. Θα το ακούσουμε το Χάρτη Κάρτη στο τελευταίο τραγούδι. Θα σας αποχαιρετήσουμε με το τελευταίο τραγούδι που είναι ο Λεβέντης. Ξανθούλα Ντοκοβάνου, θέλεις να μας πεις 2 λόγια γι' αυτό? Ναι, είναι μια διασκευή του μυρολογίου του υπηρώτικου Λεβέντη Σεροβολέ. Μια διασκευή δραματουργικά επεξεργασμένη, γιατί έχουμε 3 φωνές. Έχουμε τους 3 ήρωες, δηλαδή. Έχουμε τον αφηγητή που τον κάνω εγώ, τον νέο που τον κάνει η Λευκοθέα και το Χάρο που τον κάνει ο Αλέξανδρος, το οποίο βασικά πραγματεύεται τη μάχη του Διγενή με το Χάρο. Να σας ευχαριστήσω όλους για αυτή την εκπομπή εδώ από το στούντιο B της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Η Ξανθούλα Ντακοβάνου και η Λευκοθέα Φιλιππίδη στη φωνή, ο Νίκος Φιλιππίδης στο κλαρίνο, ο Κώστας Φιλιππίδης στο λαούτο και στη φωνή, ο Στέφανος Φίλος στο βιολί, ο Αλέξανδρος Ριζόπουλος στα κρουστά και στο χάρτη γκάρντι, και θα τον ακούσουμε στο τελευταίο τραγούδι και στη φωνή. Ο Διονύσης Λιμπέρης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της παραγωγής. Να είστε καλά, γεια και χαρά σε όλους.
Πάλεψουμε σε μαρμαρά.
Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.